Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα που είμαι η Βασούλα της καρδιάς σας και κάθε μέρα με έχετε στις κουζίνες σας. Θα σας κάνω μία πατατόπιτα που θα παραμιλάτε. Δεν υπάρχει. Πατατόπιτα γκουρμεδιάρικη, πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη, πολύ νόστιμη και πολύ παχυντική. Γιατί άμα δεν παχαίνει δεν ομορφαίνει. Λοιπόν, τι θέλουμε? Έχω τρίψει πατάτες στο ντρίφτη, τις έχω στραγγίξει με τα χέρια μου. Εδώ πέρα έχω ζαμπόν μπέικον, εδώ πέρα έχω γκούντα, αλάτι πιπέρι, μοτσαρέλα, κρέμα γάλακτος και αυγουλάκια. Γίνετε στο πι και φι, θα γλύφετε τα πιάτα και τα δάχτυλά σας και θα κάνουμε νέο χαμούλι. Φύγαμε να πάμε να τη φτιάξουμε. Πάμε να φτιάξουμε αυτή την πατατόπιτα που θα κάνει παταγό, θα κάνουμε χαμούλι, θα ρίξουμε το διαδίκτυο γιατί είναι τέλεια, είναι καταπληκτική, εύκολη και λιχουδιάρικη. Είπα, έχω πάρει τις πατάτες μου, τις καθάρισα, τις έτριψα στο ντρίφτη, στη χοντρή πλευρά, μετά τις τράγγιξα πολύ καλά με τα χέρια μου, τις έβαλα στο σουρωτήρι για 5 λεπτά, να μην έχει υγρά θέλω. Λοιπόν, βάζουμε τις πατατούλες μας, τις τριμμένες. Όλες οι δοσολογίες θα είναι πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ, μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com και φυσικά στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο που μας φτιάχνει σκηνοθετάρα μας. Λοιπόν, βάζουμε αλάτι πιπεράκι. Τα αυγά μου τα χτύπησα. Πω, κάτι ωραία αυγουλάκια που μου δίνει η καινούρια μου γειτόνισσα, η φιλενάδα μου Γεωργία, χωριάτικα τέλεια. Λοιπόν, και μία κρέμα γάλακτος. Θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά τα υλικά με τις πατάτες και έρχομαι να τη φτιάξουμε. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Πατατόπιτα μερακλίδικη σαν σουφλέ της Βασούλας σε ένα μπολ όλα μαζί ανακατεμένα. Και δι σας είπα, θα γίνει σφαγή με αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ζαμπόν μπέικον. Εάν δεν σας αρέσει το ζαμπόν, μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα καπνιστή. Αλλά το μπέικον δεν θα το παραλείψετε. Λατρεύω μπέικον. Και θα βάλουμε και γκούντα ανακατεμένα. Όλα μαζί τώρα εδώ πέρα. Ανακατεύω, θα πάρω ένα ταψί. Θα βάλω λαδόκολλα, θα βάλω την πατατόπιτά μου μέσα και από πάνω θα τη γεμίσω όλη με μοτσαρέλα τριμμένη. Είναι πατατόπιτα στο πι και φι της Βασούλας σαν πίτσα. Παιδιά, θα γράψουμε ιστορία. Πολύ καλό ανακάτεμα. Άλλαξα γνώμη, θα σας φτιάξω σε πυρέξ. Όποιος δεν έχει πυρέξ, θα βάλει σε ταψί με λαδόκολλα. Εγώ τώρα πήρα το πυρεξάκι μου, το βουτύρωσα λίγο. Ρίχνω όλο το μείγμα της πατατόπιτας. Μη σας φοβίζουν τα υγρά, τα θέλουμε για να ψηθεί και να γίνει σαν σουφλέ. Και από πάνω θα βάλω μοτσαρελέισον. Και αυτή είναι η πατατόπιτα που θα γράψει η ιστορία σας, λέω. Δεν υπάρχει, έκανα δοκιμή πριν. Ένα μικρό ταψάκι, παιδιά, πάθα σοκ. Και αφού στρώσαμε πολύ ωραία την πατατόπιτά μας στο πυρέξ, θα γεμίσουμε από πάνω όλη την επιφάνεια της πατατόπιτας με μοτσαρέλα. Εγκεφαλικό θα πάθουμε. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Δεν θέλω σχόλια από κάτω. Όπως σας δείχνω ακριβώς θα τη φτιάξετε. Όχι να βάλουμε αυτό, να βγάλουμε εκείνο. Μην αρχίζουμε πάλι τα ίδια. Και όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com και στην καρτέλα που μας κάνει σκηνοθετάρα μας μέσα στο βίντεο. Έχω προθερμάνει τον φούρνο μου στους 200 για 10 λεπτά. Τώρα που θα βάλω την πατατόπιτα, θα πάω τη θερμοκρασία στους 180 και θα ψήσω περίπου 40 λεπτάκια.
δεν υπάρχουν λόγια για αυτήν την πατατόπιτα. Η πατατόπιτα του τρίλεπτου με ένα κουτάλι και ένα μπολ που θα πάρει τα μυαλά όλων σας στην έψισα στους 180, 35 με 40 λεπτά στον αέρα. Θέλω να τη φτιάξετε όλοι, θέλω να με τρελάνετε, θέλω να κάνουμε νέο χαμό με αυτήν τη συνταγή μου. Όλα τελικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής, πατήστε τελικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com και φυσικά η καρτέλα που πέφτει πάντα μέσα στο βίντεο από τη σκηνοθετάρα μας έχει όλα τα υλικά. Είναι κάτι πρωτότυπο, είναι κάτι πολύ εύκολο, είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό και είμαι σίγουρη ότι κάθε εβδομάδα αυτή την πατατόπιτα θα την έχετε στα τραπέζια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πιο πολύ σας ευχαριστώ που είμαι η βασούλα της καρδιάς σας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά!